Το ποτήρι της υπομονής για τους κακοπληρωτές νερού ξεχύλισε στο Δήμο Μαλεβιζίου με τη δημοτική επιχείρηση να κινεί τις νομικές διαδικασίες για την ίσπραξη χρηματικών ποσών άνω των 5.000 ευρώ. Και ήδη σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ξεκινήσει καταρχήν αγωγές μέσω της δικαστικής οδού. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει πάνω από τα 5.000 ευρώ. Έχουν γίνει διακοπές για αυτούς που για χρόνια δεν πλήρωναν και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Έχουν γίνει και κάποιες τέτοιες αγωγές. Είναι πολλές περιπτώσεις οι αγωγές που έχει κάνει ο Δήμος Μαλεβιζίου προς πολίτες. Ναι, είναι αρκετές. Αυτή τη στιγμή περίπου είναι στις 80 με 100 αγωγές, που δεν είναι λίγος ο αριθμός και μια τέτοια περιοχή στην οποία βρισκόμαστε. Ο διευθυντής της ΔΕΙΑΜ αναφέρθηκε στη διαδικασία των αγωγών προς τους οφειλέτες που βρίσκεται σε εξέλιξη και που σε επόμενη φάση αναμένεται να κινηθεί και για χαμηλότερα ποσά κάτω των 5.000 ευρώ. Προχωράμε και θα φτάνουμε όσο μπορούμε και πιο κάτω. Η ουσία είναι να μπορέσουμε να είμαστε δίκαιοι και απέναντι σε αυτούς που είναι νόμιμοι και είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους. Παρά τις οικονομικές διευκολύνσεις που παρέχονται για τη ρύθμιση των χρεών, ένας πολύ μικρός αριθμός καταναλωτών ανταποκρίνεται. Έχουμε σταθεροποιηθεί γύρω περίπου από τα 3,5-4 εκατομμύρια και η ΔΕΙΑ σε κάθε περίπτωση ακολουθεί οποιαδήποτε θετική νομική ρύθμιση. Οπότε γιατί θα γίνει και αυτό. Στο έργο που θα τρέξει άμεσα στην ευρύτερη περιοχή του Κρουσόνα και της Τηλίσου, όπου η ΔΕΙΑΜ θα μπορεί να έχει πλήρη εικόνα για τις αντλήσεις και τη διανομή νερού, αναφέρθηκε ο διευθυντής της ΔΕΙΑΜ, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο μεγάλο έργο της τοποθέτησης χιλιάδων έξυπνων υδρομέτρων. Και πιστεύουμε μέσα στο 2024 να το έχουμε ολοκληρώσει, και αυτό είναι η τοποθέτηση 11.000 έξυπνων υδρομέτρων, όπου θα μπορούμε να έχουμε πραγματική παρακολούθηση των καταναλώσεων σε κάθε ένα σπίτι. Την ίδια ώρα στη ΔΕΙΑΗ επικρατεί μερική ικανοποίηση για την ίσπραξη οφειλών προς την επιχείρηση, με τα συνολικά χρέη να αγγίζουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς προσδοκούμε να έχουμε αύξηση στα έσοδα. Ήδη τρέχουμε με 20% αύξηση στα έσοδα από πέρυσι. Τώρα με την αλλαγή των ψηφιακών υδρομέτρων, που 48.000 υδρόμετρα θα αλλάχτουν, ήδη έχουν αλλαχθεί 4-5.000 υδρόμετρα Βασιλιές, Ατσαλένιο, Φορτέτσα, θα έχουν περισσότερα έσοδα, οπότε από θέματα οικονομικά θα καλυφτούμε. Εδώ έχουμε 20 εκατομμύρια περίπου έσοδα και έχουμε 15 εκατομμύρια χρέη. Δηλαδή εμείς είμαστε λιγότερο από το αναλογικά πάντα με την ΕΙΔΑΠ.